Αναφέρθηκες προηγουμένως, Γιάννη, για τα ξενοριζόμαστε και τελείως το ναι. Ότι θες να χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο χώρο, θέλετε μόνο το χώρο. Στην αίτηση την οποία έχετε κάνει, λέτε μέσα ότι προκειμένου να χρησιμοποιήσω για χώρο στάθμευσης. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά δεν έχουν. Δηλαδή, ενώ λες ότι εμείς θέλουμε αυτό το συγκεκριμένο χώρο ως χώρο και τίποτα περισσότερο, μέσα στην αίτηση αναφέρεται ότι θέλω αυτό το χώρο προκειμένου να χρησιμοποιήσω ως χώρο στάθμευσης. Δεν πρέπει να έχει προδιαγραφές ISO ένα χώρο στάθμευσης για ένα κέντρο διασκέδασης. Δεν υπάρχει προδιαγραφή ISO για το πάρκινγκ του χώρου του κέντρου διασκέδασης. Προδιαγραφές ISO έχει όταν εγώ θα ανοίξω αφημί που θα έχω πάρκινγκ. Εγώ δεν θα έχω πάρκινγκ. Εγώ θα έχω ένα παρκαδόρο που απλά θα πάει τα αυτοκίνητα να τα παρκάρει προσωρινά. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι μπορείς αυτό το χώρο το συγκεκριμένο να το χρησιμοποιήσεις ως πάρκινγκ ως ή οτιδήποτε άλλο, χωρίς να λάβεις υπόψη ότι χρειάζονται όλες για αυτές οι άδειες, οι οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως από το τμήμα κάτω μεταφορών και επικοινωνιών, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Βεβαίως. Ναι. Και νομίζω ότι είναι χρονοβόρες και πολύ δύσκολες για να βγουν οι συγκεκριμένες. Δηλαδή, με την παραχώρηση του χώρου, εσύ καλύπτεις το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη υποχρέωση που έχεις απέναντι στην όλη διαδικασία. Θα σας απαντήσω. Ένα κέντρο διασκέδασης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πόλη έχει ένα χωράφι στην ουσία. Και μόνο απαιτείται είσοδος-έξοδος. Ούτε ο νόμος πρέπει να λέει ότι είναι φωταγωγημένο, ούτε τίποτα. Δηλώνεις ένα χωράφι, παίρνεις είσοδο-έξοδο και απλά μπαίνεις. Καλώς. Εγώ θα δώσω και για τα πρακτικά το χαρτί. Να δώσω και το μέρος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λέτσο. Ο κύριος Λέτσος, στην αίτηση του πάκη. Πάρκινγκ λέει, δεν λέει αυτό που λέει τώρα. Εντάξει, πάρκινγκ λέει, δεν λέει χώρο, έτσι. Δεύτερο, εγώ δεν μίλησα, δεν λέω ότι μας παραβλείτε ή να μας παίξει. Εγώ απλώς και εγώ θέλω να βοηθήσω. Δεν μπορώ, πώς θα το δώσω όμως στον χώρο, γνώμη, έτσι. Δηλαδή, οι άλλοι που ζητάνε το ξενοδοχείο να μην πάρει θέση, τα άλλα τα 7 τα άνθρωπα που είναι να μην πάρουν θέση, αν πάρουν όλοι αυτοί από 10 θέσεις, είναι πια επιπλέον. Εκείνο είπετε και μόνο για το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο να μην πάρει, με βάση νόμο το μόνο σα. Πώς θα γίνει ανάπτυξη το πράγμα. Εγώ προσωπικά, επειδή αυτές οι θέσεις πάρκινγκ, στα συγκεκριμένα θέσεις κέντρα διασκέδασης στην πόλη μας δεν χρησιμοποιούνται ποτέ, επειδή θα έχει μόνο τυπικό χαρακτήρα πραγματικά η εκμίσθωσή μου, δεσμεύομαι ότι αυτές οι θέσεις πάρκινγκ είτε τις πάρω όλη μέρα, είτε γι' αυτό και το δικό μου, που είναι από τις 11 μέχρι τις 6, τις υπόλοιπες ώρες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει προφανώς και έχει το κατάστημα ανοιχτό εκείνη τη στιγμή. Και δεσμεύομαι κιόλας ότι εκείνη τη στιγμή, γιατί που θα είναι δικές μου θέσεις πάρκινγκ, μισθωμένες από μένα, θα είναι παραχωρημένες σε αμαία. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Yeah. Αν τύχει να δουλέψει στο μαγαζί Τετάρτη, θα το δουλέψει. Να απαντήσω. Ναι. Εμείς είπαμε ότι το θέλουμε Παρασκευή και Σάββατο και πλην την προηγούμενη μέρα της αργίας. Ναι. Εμείς διαθέτουμε και άλλο μαγαζί για να δουλέψουμε την Τετάρτη. Άρα και εδώ δεν το δουλεύεις κάτι μέρες. Και έτσι, δεν ευχαριστούμε πολύ. Μια κυρία θα λυπνέθει στο μικρόφωνο, παρακαλώ.